Τους FM 107 και 7 στο μικρόφωνο Ανδρέας Σταματόπουλος και πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δικηγόρο εδώ της πόλεως μας, της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Αλβανό. Κύριε Αλβανέ, καλησπέρα και Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα, αληθώς Ανέστη, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, διάβαζα μια ανάρτησή σας στο Facebook, η οποία από ό,τι διαπίστωσα έχει γίνει και viral, την έχουν κάνει πολλές κοινοποιήσεις κτλ. Σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξουν τα δικαστήρια τώρα από τη Δευτέρα και να περάσουμε σιγά σιγά στην επιστροφή, να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και στον χώρο της δικαιοσύνης. Απ' την άλλη όμως θέτεται κάποια ζητήματα ότι δεν υπάρχει ισότητα όσον αφορά τα δικαιώματα του δανειολήπτη έναντι της τράπεζας, η οποία θα μπορεί να κάνει χρήση των δικαστηρίων, αλλά όχι ο δανειολήπτης. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βεβαίως. Καταρχήν, μολονότι υπάρχει το lockdown και δεν επιδίδεται τίποτα κτλ., 8 Απριλίου συστημική τράπεζα επέδωσε διαταγή πληρωμής, έστω και χωρίς επιταγή προς εκτέλεση. Για το θέμα ήδη επιλήφθηκε ο Σύλλογος των Δικαστικών Επιμελητών και κάλεσε να δώσει εξηγήσεις ο επιμελητής που επέδωσε. Ενώ λοιπόν υποτίθεται ότι όλα έχουν παγώσει κτλ., βλέπουμε εκπροσώπους της κυβέρνησης και να μην το παίρνει κομματικά ο κόσμος. Το θέμα δεν είναι αν κυβερνάνε οι σημερινοί, οι χθεσινοί ή οι επόμενοι. Κάποια πράγματα είναι υπεράνω κομμάτων και μας αφορούν όλους. Βγήκαν λοιπόν και είπαν ότι για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα θα ανοίξουν τα υποθηκοφυλάκια και θα γίνονται οι προσημειώσεις συνενετικές και από ό,τι είπε μάλιστα και ο Υπουργός σε έγκριτη οικονομική εφημερίδα, δεν θα είναι μόνο συνενετικές οι προσημειώσεις, αλλά θα είναι και αναγκαστικές. Τώρα από εκεί και πέρα ο μέσος άνθρωπος έχει κάποιες απορίες. Πρώτον, τόσος κόσμος είναι στη φυλακή, τόσα χειρουργία που ήταν να γίνουν κανονικά δεν έχουν γίνει. Δικαστήρια διοικητικά, δικαστήρια εργατικά, όλα δηλαδή μπορούν να περιμένουν και το νούμερο ένα πρόβλημά μας είναι να κάνουν αναγκαστικές προσημειώσεις ή συνενετικές προσημειώσεις οι τράπεζες. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερον, εγώ που είμαι δανειολήπτης, που μπορεί να έχω δάνειο σε ελβετικό, που μπορεί το δάνειό μου να έχει υπολογισμένο λάθος στον τόκο γιατί έχει ξεφύγει το Euribor κτλ., δεν μπορώ να αντιδράσω. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω τις οφειλές, δεν μπορώ να καταθέσω αγωγή, δεν μπορώ να καταθέσω ανακοπή, αλλά την ίδια στιγμή η τράπεζα μπορεί να μου προσημειώνει το ακίνητο. Μισό λεπτό. Αυτό... Γιατί δεν μπορεί ο δανειολήπτης να κάνει ανακοπή και να καταθέσει αγωγή, αφού ανοίγουν τα δικαστήρια τη Δευτέρα? Αφού τα δικαστήρια, αυτό σας λέω, ότι δεν ανοίγουν όλα τα δικαστήρια γενικά. Ανοίγουν κάποιες διαδικασίες πριβέ, οι οποίες είναι για προσημειώσεις ακινήτων κτλ. Και όλοι ξέρουμε ποιος κάνει προσημειώσεις ακινήτων. Ναι, αυτό το αντιλαμβάνω που λέτε. Αλλά αν εγώ θέλω τώρα να κάνω δηλαδή μια αγωγή στην τράπεζα και πάω σε ένα... Μπορείτε. Μάλιστα, δεν γίνεται. Ούτε τα δικαστήρια είναι ανοιχτά για να το δεχτούνε. Έχουμε πει για ηλεκτρονικές καταθέσεις δικογράφων, ηλεκτρονικές υπογραφές κτλ. Εξώδικο μπορώ να στείλω? Πώς θα στείλω, αφού οι επιμελητές έχουν αποχή. Σας είπα ότι ο άλλος επιμελητής από την τράπεζα επέδωσε, ναι, τον καλούν σε απολογία. Τον καλούν σε απολογία. Η επίδοση όμως έγινε, άσχετα αυτός αν κληθεί σε απολογία. Η επίδοση έγινε γιατί ήταν τράπεζα. Ας πάρει ένας ιδιώτης, έναν επιμελητή να πει θέλω να επιδώσω μια καταγγελία, θέλω να επιδώσω μια εξώδικο κλήση, μια διαμαρτυρία κτλ. Να δείτε αν θα την πάρει. Δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και όμως υπάρχουν, αυτό μας λέτε. Πώς? Υπάρχουν όμως δύο μέτρα και δύο σταθμά, αυτό μας λέτε. Δυστυχώς υπάρχουν. Άμα δείτε, διαμαρτυρήθηκε όλος ο νομικός κόσμος. Η Ολομέλεια δηλαδή που μίλησε διαδικτυακά με τον Υπουργό του τα είπε. Ακόμα και συνάδελφοι προς τιμήν τους, οι οποίοι δουλεύουν σε τράπεζες, του είπαν ότι ουσιαστικά ανοίγει στα δικαστήρια μόνο για τις τράπεζες. Βέβαια, δικαιολογίες θα ακούσουμε διάφορες, ότι είναι συνενετικές οι προσημειώσεις για να δώσουν κάποια δάνεια κτλ. Ο καθένας τώρα που έχει λίγη ευθεία μπορεί να βρει κάποιες δικαιολογίες και να βάλει κάποιο φερετζέ σε κάποιες ενέργειες. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι για τους κοινούς νητούς τα δικαστήρια είναι κλειστά, για τις τράπεζες είναι ανοιχτά. Υπόψη, τα ενεχειροφυλάκια ήταν ανοιχτά και από την προηγούμενη εβδομάδα, για να μπορούν να κάνουν τιτλοποιήσεις, μεταβιβάσεις, πωλήσεις δανείων κτλ. Δεν γίνεται δηλαδή να τιτλοποιούν, να μεταβιβάζουν το δάνειό μου, εγώ να μην μπορώ να κάνω τίποτα, διότι αυτά τα πράγματα δεν είναι μόνο οικονομικές κινήσεις τραπεζικές. Είναι και νομικές. Παραδείγματος χάρη, δάνεια τα οποία είναι σε αλληλόχρεο, σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Άρα λοιπόν, ενώ σε μένα το δανειολήπτη μου στερούν στοιχειώδη δικαιώματα, αυτοί συνεχίζουν και δουλεύουν κανονικά. Αυτό πρέπει το μέσο άνθρωπο να τον βάλει σε κάποιες σκέψεις. Γιατί εντάξει, ο νομικός κόσμος θα αντιδράσει κτλ., αλλά ο μέσος άνθρωπος τώρα ούτε ξέρει τι είναι ενέχειρο, υποθήκη κτλ. Αλλά θα πρέπει όμως οι πολίτες, οι απλοί που είμαστε συνειδητοποιημένοι σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, για κάποιες αυθαιρεσίες να έχουμε λόγο. Μάλιστα.
Άρα αυτή τη στιγμή εξακολουθεί, είναι, σαν να μου λέτε ότι ο δανειολήπτης εξακολουθεί και είναι απροστάτευτος. Είχε την προστασία της δικαιοσύνης αν μπορούσε να προσφύγει σε αυτήν. Τώρα δεν μπορεί να προσφύγει καν στη δικαιοσύνη για όσο είναι κλειστά τα δικαστήρια. Μετά όμως. Απροστάτευτος δεν είναι. Δεν διότι είναι. Ακόμα να κλείσουν τα δικαστήρια εντελώς και να καταργήσουν τις νομικές διαδικασίες δεν μπορούν. Υπάρχουν και κοινοτικές οδηγίες κτλ. Ναι. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανισορροπία. Διότι η τράπεζα μπορεί να μεταβιβάζει, να τυπτοποιεί το δάνειό μου. Σας λέω, το θέμα δεν είναι μόνο τραπεζικά. Κάποιος με τις αγοράς μπορεί να πει πρέπει να γίνουν κάποιες τυπτοποιήσεις κτλ. Το θέμα όμως είναι ότι η δικαιοσύνη δεν είναι αγορά, ας πούμε. Mm-hmm. Κάποια δικαιώματα τα έχουν και τα δύο αντισυμβαλόμενα μέρη. Το ένα λοιπόν αντισυμβαλόμενο μέρος, επειδή είναι τράπεζα, μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιες διαδικασίες. Το άλλο αντισυμβαλόμενο μέρος που είναι ο δανειολήπτης, ο απλός ο πολίτης, δεν μπορεί. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη ανισορροπία. Να μην κοροϊδευόμαστε τώρα και σας λέω, δεν χρειάζεται πάρα πολλές θεωρίες. Άμα δείτε τι ανακοίνωση έβγαλε η Ολομέλεια και πόσοι συνάδελφοι, μάλιστα οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι και συνδικαλιστές του κυβερνώντος κόμματος. Mm-hmm. Αλλά κάποια πράγματα σας λέω, δεν είναι. Να σας ρωτήσω όμως. Παρακαλώ. Αν όμως η τράπεζα πουλήσει το δάνειο ενός δανειολήπτη κόκκινο ή και πράσινο ακόμα, είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τον δανειολήπτη ότι του πουλάει το δάνειο? Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Καταρχήν υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί για τα καταναλωτικά και το ένα και το άλλο. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Πουλούνται σε πακέτα. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια δημοσιότητα. Και η δημοσιότητα, τώρα τα λέω πολύ έτσι απλά, πολύ λαϊκά για να μας καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε. Κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να το ακούνε και λίγο να μην τους αρέσει, αλλά τα λέω πάρα πολύ απλά. Ουσιαστικά η δημοσιότητα η οποία υπάρχει είναι οι ενέργειες που έχουν γίνει στο ενοχυροφυλάκιο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ανοίξαν το ενοχυροφυλάκιο μέσω πανδημίας, πριν ανοίξουν έστω τα δικαστήρια για τις προσημειώσεις. Η δικαιολογία ήταν ότι έχουμε αξιολογήσεις, πρέπει να ετοιμάσουμε πακέτα κτλ. Το θέμα όμως είναι, σας είπα, δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι και νομικό για τα δικαιώματα του δανειολήπτη. Κάποια δάνεια απαγορεύεται να πουληθούν με βάση την νομοθεσία που έχουμε. Το είπα προηγουμένως. Mm-hmm. Κάποια άλλα δάνεια υπάρχει θέμα αν πουληθούν. Παραδείγματος χάρη, αν μπει κάποιος στην πλατφόρμα και ζητήσει από τη συστημική τράπεζα που πήρε το δάνειό του να του δώσει βεβαίωση οφειλών, αν η τράπεζα έχει πουλήσει το δάνειο, δεν του δίνει βεβαίωση οφειλών και μπλοκάρει τη διαδικασία από την πλατφόρμα, την οποία ηρίστο εν παρόδο, μάλλον θα την καταργήσουν και 30 Απριλίου. Βεβαίωση οφειλών εννοείται να μου δώσει ένα χαρτί τράπεζα ότι πλέον δεν χρωστάω τίποτα σε αυτήν και χρωστάω στο φαντ. Για να μπω στην πλατφόρμα την οποία θέλουν να καταργήσουν τώρα 30 Απριλίου, προσπαθεί αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, λέτε τώρα, ναι. Έχουν φτιάξει μια πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ναι, από την προηγούμενη κυβέρνηση. Μπράβο, η οποία λήγει 30 Απριλίου. Ναι. Η κυβέρνηση προσπαθεί να το πάει παρακάτω. Οι θεσμοί όμως αντιδρούν, έχουν βάλει βέτο και έχουν πει ότι αν πάρει παράταση δεν θα μας δώσουν 646 εκατομμύρια τα οποία μας χρωστάνε οι κεντρικές τράπεζες. Οι οποίες αγοράσουν ομόλογό μας στην δευτερογενή αγορά. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Για να μπω σε αυτή την πλατφόρμα λοιπόν και να προχωρήσει, πρέπει να πάρω κάποιες βεβαιώσεις οφειλών. Εάν, ας πούμε, η ΧΗ τράπεζα έχει πουλήσει τα δάνειά μου σε ένα φαντ, τα έχει δώσει σε μια εταιρεία διαχείρισης, πολύ συχνά δεν μπορεί να δώσει αυτή τη βεβαίωση, καθαρά για λόγους γραφειοκρατικούς. Τα πράγματα, οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολλές. Mm-hmm. Και μέρα με τη μέρα ο δανειολήπτης χάνει δικαιώματα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να αντιδράσουμε. Σαφέστατα, οι τράπεζες είναι η ραχοκοκαλιά στην ελεύθερη οικονομία και στην ελεύθερη αγορά. Σαφέστατα, έχουν μεγάλη θέση κτλ. Δεν μπορεί όμως οι νόμοι που ισχύουν για όλους τους άλλους να μην ισχύουν για αυτούς. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, παρακαλώ. Όταν, άμα είναι κάποιος στον νόμο κατσέλι και περιμένει να εκδικαστεί η υπόθεσή του, έτσι. Ναι. Αν μπει στην πλατφόρμα, χάνει την προστασία αυτή που έχει. Μπορεί να βγει δηλαδή σε πληστηριασμό η κατοικία του. Κοιτάξτε να δείτε. Αν μπει στην πλατφόρμα, καταρχήν, εάν είναι στον νόμο κατσέλι και η αίτησή του εκκρεμεί να δικαστεί, θα είναι χαζός άμα μπει στην πλατφόρμα. Γιατί έχουμε καταγγελίσει ότι έχουν στείλει τράπεζες επιστολές στους δανειολήπτες που λένε καλύτερα μπείτε στην πλατφόρμα. Οι τράπεζες στέλνουν επιστολές γιατί οι τράπεζες δεν έχουν τέτοια δικαιώματα με τον δανειολήπτη. Ναι. Δεν θα σου πει ο υπάλληλος της τράπεζας ότι φίλε μπορείς να κουρεύεις το δάνειο σου, μπορείς να σώσεις την περιουσία σου. Δεν είναι αυτή η δουλειά του. Η δουλειά του υπαλλήλου της τράπεζας είναι να σε δέσει όσο γίνεται περισσότερο. Και να πάρει όσο γίνεται περισσότερα χρήματα. Και εσύ πάλι νομίμως ό,τι μπορείς να γλιτώσεις. Αν λοιπόν έχω κάνει μία αίτηση για να μπω στον νόμο Κατσέλη και την αφήσω για να μπω στην πλατφόρμα, πρέπει να είμαι χαζός. Μάλιστα. Παραμένουμε, περιμένουμε την εκδίκαση όσοι είναι στον νόμο Κατσέλη να μην μπουν στην πλατφόρμα. Ότι επειδή τους λένε οι τράπεζες λήγει 30 Απριλίου, μπείτε τώρα που προλαβαίνετε και τέτοια. Κοιτάξτε, οι τράπεζες σας είπα έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι λάθος να μπει κάποιος στην πλατφόρμα. Μάλιστα. Πρώτον, γιατί αποδέχεται την οφειλή. Μπορεί να έχει ένα δάνειο σε ελβετικό, ας πούμε, και νομίμως να χρωστάει τα μισά. Mm-hmm. Μπορεί, ας πούμε, να έχει πιστωτικές κάρτες κατά το μεγαλύτερο μέρος που έχουν επιτόκια 21-22% και να μπορεί να τα κουρεύσει. Από τη στιγμή που μπαίνει στην πλατφόρμα, αποδέχεται την οφειλή. Τα κριτήρια για να έχει γίνει μια εκαθάριση της οφειλής.
Ακριβώς. Ό,τι κριτήρια... σου λέει η τράπεζα το δέχεσαι. Μάλιστα. Μπράβο. Τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να περάσει την πλατφόρμα είναι πολύ αυστηρά, αλλά και να πληρείς τα κριτήρια, αυτό το οποίο δεν έχει καταλάβει ο κόσμος και δεν διαφημίζεται δυστυχώς ούτε από τους λεγόμενους ειδικούς, είναι ότι η τράπεζα δεν είναι υποχρεωμένη να ρυθμίσει. Δηλαδή, αν μπω στην πλατφόρμα και δουν ότι το ακίνητό μου, λόγω χάρη λέω τώρα κάτι για την κουβέντα, είναι κοντά σε σταθμό μετρό, ας πούμε, και θα ανεβεί η αξία του, δεν έχει λόγο να μου ρυθμίσει. Δεν είναι δικαστήριο που υποχρεωτικά παίρνει την τράπεζα από το αυτή, έτσι για να το πω λαϊκά, και λέει ακολούθησε αυτή τη ρύθμιση δανείου. Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της τράπεζας να μου ρυθμίσει. Και σε περίπτωση που δεν τα βρούμε, έχω 15 μέρες προθεσμία να πάω στο ειρηνοδικείο. Και αν απορριφθεί η αίτησή μου, μπορώ να πληρώσω μέχρι και 5.000 ποινή που τόλμησα να ενοχλήσω το δικαστήριο για την πλατφόρμα. Μάλιστα. Έχουν φέρει διατάξεις. Αυτό είναι πραγματικά πρωτάκουστο να πληρώνεις. Πρωτάκουστο δεν είναι, ο δικαστήριος διαβάζει τον νόμο. Απλά αυτά που σας λέω δεν υπάρχει περίπτωση να τα ακούσει κάποιος από τους υπαλλήλους της τράπεζας ή από τους υπαλλήλους της εισπρακτικής, διότι δεν είναι δουλειά τους να λένε στον δανειολήπτη ότι έχει δικαιώματα. Από το συστημικό οικονομικό τύπο, όταν έχει διαφημίσεις ολοσέλιδες και δισέλιδες από τράπεζες, λίγο δύσκολο να ανεβεί κάποιο άρθρο για να μάθει ο κόσμος τα δικαιώματά του. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο τώρα και η πληροφόρηση μπορεί να διαχέεται. Και φυσικά ο καθένας έχει και τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίες στηρίζουν τις απόψεις του. Μπορεί εγώ να λέω, ας πούμε, διάφορα, αλλά θα μου πει ο άλλος αυτό που λες, το έχει δεχτεί κάποιο δικαστήριο. Υπάρχουν λοιπόν νομικές ιστοσελίδες, νομικά περιοδικά, δημοσιεύουν αποφάσεις. Μπορεί κάποιος να ελέγξει ποιος θα λέει καλά και ποιος θα λέει άσχημα. Μάλιστα. Για να το πω έτσι πολύ απλά. Μία τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε παρακαλώ. Σύντομη συζήτησή μας, κύριε Αρβουνά. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλές ιστορίες εδώ τα τελευταία 10 χρόνια σχετικά με κόκκινα δάνεια, με νόμο Κατσέλη, με δικαστήρια, ανακοπές και όλα αυτά. Τελικά, τα δικαστήρια έχουν μείνει στο ύψος των περιστάσεων, δηλαδή εκδίδουν σωστές αποφάσεις? Μελετάνε όλη τη δικογραφία όταν βγάζουν μια απόφαση υπέρ μιας τράπεζας? Κοιτάξτε, δείτε, οι τράπεζες δεν ακολουθούν την νομική οδό που ακολουθούμε εμείς οι κοινοί θνητοί. Σπάνια κάνουν τακτική αγωγή. Βγάζουν διαταγή πληρωμής, η οποία είναι τυπική, είναι σαν ένα σφράγισμα μιας επιταγής πάλι, για να το πω λαϊκά. Ήδη λοιπόν το παιχνίδι καθαρά νομικά, η τράπεζα, ας πούμε, κατεβαίνει στο γήπεδο έχοντας 3-0, για να το πω έτσι με ποδοσφαιρικούς όρους. Τώρα, αν ο δανειολήπτης ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, φυσικά τα δικαστήρια και το δικαίωμα δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, και να μην τον δικαιώσουν την πρώτη φορά, θα τον δικαιώσουν τη δεύτερη φορά. Πάντως η δουλειά του θα γίνει. Θα κάνει το κούρεμα το νόμιμο που δικαιούται και θα γλιτώσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του. Δεν θα είναι στο έλεος των τραπεζών. Όπως προσπαθούν να μας περάσουν έντεχνα από τα ΜΜΕ, τον οικονομικό τύπο, από τις πρακτικές κτλ., προσπαθούν να μας πείσουν ότι όταν χρωστά στην τράπεζα είναι σαν να χρωστά στην εφορία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο. Μπορεί να δικαιωθείς λοιπόν. Μάλιστα. Κοιτάξτε, να δικαιωθείς να πάρεις 500 χιλιάρια και να μην πληρώσεις τίποτα, όχι. Αλλά να κουρεύσεις το δάνειό σου όσο πρέπει νόμιμα, να σώσεις την πρώτη σου κατοικία ή ξέρω εγώ το εξοχικό σου ή το αυτοκίνητό σου, μπορείς. Να σας ρωτήσω, παρακαλώ. Αν χρωστάει κάποιος δανειολήπτης, έχει κόκκινο δάνειο και πάει στα δικαστήρια, αν η τράπεζα δεν εμφανίσει στο δικαστήριο τη δανειακή του σύμβαση, τότε τι συμβαίνει? Εντάξει, κανονικά η διαταγή πληρωμής δεν μπορεί να βγει χωρίς δανειακή σύμβαση. Βέβαια υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες τέτοιες αποφάσεις, αλλά το βάρος απόδειξης κανονικά το φέρει η τράπεζα. Διότι αν λέω ότι χρωστάω 15.000, πρέπει να φέρει όλα τα χαρτιά. Ωραία. Για να υπολογίσει. Αν είμαι εγώ δανειολήπτης και ζητήσω τη δανειακή μου σύμβαση από την τράπεζα, είναι υποχρεωμένη να μου τη δώσει? Είναι υποχρεωμένη να σας τη δώσει, και αν δεν τη δώσει, μπορείτε να κάνετε από αγωγή αστική και να ζητάτε επίδειξη εγγράφου και αποζημίωση, και σε κάποιες τραβηγμένες περιπτώσεις μέχρι και μήνυση για επεξαγωγή εγγράφου, διότι η σύμβαση είναι και δική μου. Δεν μπορεί να μην μου τη δίνουν επειδή έτσι τους άρεσε. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν δάνεια που ήταν, ας πούμε, από την εποχή της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης, πήγε στην Πειραιός και έχουν, λέει, χαθεί οι συμβάσεις. Μα αυτό είναι το λάθος που κάνει ο κόσμος. Τον παίρνει τηλέφωνο η πρακτική και του λέει ότι έχεις μια κάρτα, λέμε τώρα για την Χίος Bank που είπατε, την Μακεδονίας Θράκης. Έχει χαθεί η σύμβαση, δεν μπορεί να εισπραχθεί. Με το που πάω και κάνω ρύθμιση, δημιουργώ καινούργια σύμβαση. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Οπότε υπογράφοντας την καινούργια σύμβαση, αναγνωρίζω την οφειλή και το χρέος. Μπράβο. Μάλιστα. Ή ας πούμε, έχω μια πιστωτική κάρτα την οποία έχω να την πληρώσω 5 χρόνια. Πρέπει κανονικά να αφαιρεθούν εξολογιστικοί τόκοι, ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί οι τόκοι. Με το που πάω και κάνω ρύθμιση, κατευθείαν παίρνω επό μου, έτσι για να χρησιμοποιήσω στρατιωτικές εκφράσεις, όλο το χρέος, ακόμα και αυτό που δεν είμαι υποχρεωμένος να πληρώσω. Και γι' αυτό μας πιέζουν τόσο πολύ για να κάνουμε ρύθμιση, διότι με το που κάνεις ρύθμιση αποδέχεσαι την οφειλή.
Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πολλοί κόσμος δεν έχει ενημέρωση, όπως είπατε και εσείς, σε όλα αυτά τα θέματα. Ελπίζω να τελειώσουμε σύντομα με τον κορονοϊό, κύριε Αλβανέ, και να σας έχουμε μια μέρα εδώ στο στούντιο του Status να μας εξηγήσετε σε βάθος όλα αυτά όποτε τα ζητήματα. Όποτε θέλετε, στην διάθεσή σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ, γεια.